Τώρα, περιμένουμε επισκέψει. Στι 27 Οκτωβρίου έρχεται ο Γερμανό Καγκελάριο Σταύριο Ανίδη. Πραγματισία και φαίνεται πω υπάρχει και ενδιαφέρον στα εξοπλιστικά με τη Γερμανία, καθώ όπως μαθαίνουμε, γίνονται συζητήσει ανάμεσα στι δύο πλευρέ για την αναβάθμιση του συνόλου των αρμάτων μάχη Λέοπαρτ που διαθέτει η Ελλάδα, περισσότερα από 370 άρματα μάχη, θα αναβαθμιστούν στην πιο σύγχρονη εκδοχή του. Και το κόστο αναμένεται να κοιμανθεί μέχρι και δύο δι, ίσω και λίγο παραπάνω. Βέβαια, όλα αυτά επειδή είναι συζητήσει ακόμη, δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσουν μέχρι την ερχόμενη άνοιξη. Και αυτό θα γίνει βέβαια σε ανώτατο επίπεδο ανάμεσα στι δύο χώρε. Όμω, φαίνεται πως υπάρχει μια πρόθεση για την πλήρη αναβάθμιση του αρματικού δυναμικού τη χώρα. Πολύ νωρίτερα, βέβαια, στα, στις ε, 21 Οκτωβρίου, την επόμενη Παρασκευή, έρχονται στην Ελλάδα τα πρώτα Μάρτερ. Αυτά είναι τη ανταλλαγή. Σωστά. Τα... Είναι τα, τα οχήματα. οχήματα που παίρνουμε από τη Γερμανία, mm. τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα οποία τα ανταλλάσσουμε με τα πολύ παλιά τεχνολογία BMP-1, ρωσική κατασκευή, σοβιετική μάλλον, τα οποία θα πάνε στην Ουκρανία. Τα πρώτα λοιπόν αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου και αφού γίνουν κάποιε εκπαιδεύσει, θα κρατήσουν λίγε εβδομάδε, θα είναι επιχειρησιακά για να ενισχύσουν τα χερσαία τα, τα, τα σύνορα στον Εύρο αλλά και τα νησιά. Mm -hmm. Θα βρίσκονται λοιπόν στην πρώτη γραμμή πολύ σύντομα. Τώρα έχουμε μία δήλωση από τον Υπουργό Άμυνα, να την παρακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε. Τα πρώτα δέκα μάρτερ είναι καθοδόν έχουν δηλαδή ξεκινήσει να μεταφέρονται και θα αφηθούν στη χώρα μας γύρω στις 21 Δεκάτου. 21 Δεκάτου θα είναι εδώ τα πρώτα 10. Σε κατάσταση άρτια αφού άλλωστε έχουν ελεγχθεί από ομάδα επιθεώρησης των στελεχών του στρατού ξηράς.